στην κάμερα της olagasportdramas.gr, ο προπονητής του Ακρίτα Κάντων Ευρωκοπίου, κύριος Στράτος Κονταξής. Τι λέει Στράτο, γνωριζόμαστε και εκτός κάμερας. Θα μου επιτρέψει τον ελληνικό να σου μιλάω. Καλή χρονιά, μια μεταβατική χρονιά τελείωσε για τον Ακρίτα. Τι περιμένουμε να δούμε από τον ανανεωμένο Ακρίτα Ευρωκοπίου? Καταρχάς να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά και να σας καλωσορίσω στο δίκτυο του Ακρίτα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Να πω πρώτα τι περιμένουμε στη φετινή χρονιά. Mm-hmm. Η φετινή χρονιά θεωρώ ότι θα είναι λίγο δύσκολη για μας, γιατί όπως ξέρετε πήγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές βασικοί και όχι μόνο βασικοί, αλλά και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν βαρόμετρο στην περσινή ομάδα. Στόχος της ομάδος είναι φέτος να σωθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και αυτό που λέμε, το λέω συνέχεια γιατί είναι και η γραμμή της διοίκησης, ότι αν είναι δυνατόν και στο τέλος της φετινής χρονιάς να φύγουν ένα ή αν μπορούμε και δύο παιδιά σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Αυτή ήταν μια ερώτηση που την έκανε όντως ή άλλως. Τι κρύβει ο Ακρίτας κάτω των Ευρωκοπίου που δεν το φανερώνουν οι άλλες ομάδες και τους τελευταίους μήνες έχουν ανοίξει τις φτερούγες στους τρία παιδιά? Γιατί και μεν τον Ευρωκόπη βρίσκεται, θα έλεγα, σε απόσταση από τα κέντρα αποφάσεων και από τα κέντρα του ποδοσφαιρικού νομού, και από την άλλη βλέπουμε ότι η δουλειά αναπτύσσεται. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 100 παιδάκια στα τμήματα υποδομής του Ευρωκοπίου. 97. Τι είναι αυτό που είδαν οι άνθρωποι εδώ στον Ευρωκόπη και μπόρεσαν και τράβηξαν το zoom in, από εγώ, για το κατάφερα? Να πω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Το πρώτο που θα πω είναι ότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Και το ταλέντο δεν είναι μόνο, εντάξει, βρήκαμε έναν ξεκάρφετο γιατί έχει ταλέντο, είναι και από δουλειά. Έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια έγινε φοβερή δουλειά στις ακαδημίες, δεν το συζητάμε. Αλλά σε συνάρτηση με το ταλέντο, αλλά και με τη δουλειά και με την όρεξη των παιδιών, φυσικά και με τις υπηρικές εγκαταστάσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όπως ξέρετε, τον Ευρωκόπη χώρια από το γήπεδο που διαθέτει ένα δίμηνο περίπου το χειμώνα, μπορεί και τρίμηνο με τις καιρικές συνθήκες, δεν υπάρχει δυνατότητα να προπονηθούν εδώ, αλλά έχουν το πιστό κοινάστηριο που είναι δίπλα, οπότε δεν σταματούν οι προπονήσεις στις ακαδημίες και στη μεγάλη ομάδα. Άρα, το πρώτο είναι ταλέντο, το δεύτερο είναι η καλή δουλειά που έγινε στις υποδομές τα προηγούμενα χρόνια και το τρίτο είναι οι ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν και δόθηκαν πέρσι σε μερικά παιδιά. Και να σου δώσω, να σου κάνω μια παρατήρηση, δεν είναι μόνο τα τρία παιδιά που φύγανε στις υποδομές ΠΑΕ, έτσι. Είναι και τα άλλα δύο, που ένας 16,5 ο Τσελεμπής ο Γιώργος και 17 που τα συμπλήρωσε χθες ο Τσελεμπής ο Γιώργος και 17,5 ο Μουζινίδου Φουλίας, πήγαν στον Παναμαϊκό, που είναι μια ομάδα γάμα εθνική και είναι παιδιά τα οποία, αν αρπάξουν τις ευκαιρίες, μπορούν να και αυτά να προχωρήσουν ποδοσφαιρικά. Τώρα για τους άλλους τρεις, οι δύο που είναι 14,5 ο Γιαματζίδης και ο Καστίδης που πήγαν με τη σειρά στην ΑΕ και στον ΠΑΟΚ και 15,5 που είναι ο Μελενικιώτης ο Θόδωρος που πήγε στην ΠΑΕ Ξάνθη. Τι να πω, ο Μελενικιώτης ο Θόδωρος ήταν βασικό και αντικατάστατο μέλος της ομάδας όλη τη χρονιά. Βασικό και αντικατάστατο μέλος της ΕΠΣ νέων. Κλήθηκε στην προεθνική νέων. Για τους άλλους δύο, για Ματζίδης ο Σάβας και ο Καστίδης ο Βασίλης, οι οποίοι εντάχθηκαν στη μεγάλη ομάδα τον Ιανουάριο, μόλις συμπλήρωσαν 14 χρόνια τους. Κατευθείαν τους είχαν εντάξει στη μεγάλη ομάδα, είχαν πάρει ήδη και από 4 συμμετοχές. Και οι δύο βασικοί της εθνικής, της μεικτής νέων. Και ο Γιαματζίδης είναι στην τελική προεπιλογή της εθνικής παίδων. Και αν δεν είχε τον τραυματισμό, ο Καστίδης ο Κωνσταντίνος ήταν και αυτός στην εθνική παίδων. Τι άλλο. 9 άτομα στην ουσία πέρσι. 9 άτομα. Ήταν 4 άτομα είχαν κληθεί στην μεικτή νέων και 5 άτομα είχαν κληθεί στην εθνική, στη μεικτή παίδων. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα, αλλά θα πω ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρικό σωματείο στον νομό Δράμας που είχε 9 παίκτες στη μεικτή. Όντως. Και από όλες τις ομάδες της Δόξας Δράμας μαζί. Και το άλλο που λέμε τον τελευταίο μήνα εμείς εδώ, ότι δεν υπάρχει ραφνικό σωματείο στην Ελλάδα φέτος που έδωσε 3 ποδοσφαιριστές σε υποδομές ΠΑΕ.
οι φετινές προσδοκίες του Ακρίτα μέχρι που φτάνουν? Ξεκινάμε από την παραμονή, πάμε για κάτι παραπάνω? Ναι. Εμείς τον πύχη δεν θέλω να τον βάλω εγώ ψηλά. Έτσι, όπως ξέρεις, είναι και οι πέντε τους θεωρούσα στο έψυχο δυναμικό για τη φετινή χρονιά που φύγαν τα παιδιά. Κάναμε δύο μεταγραφές πριν από 15 μέρες. Η μία ήταν ο Λάμπρο Δημήτρης ο Σεντερφόρ και άλλη ο Κασός ο Κωνσταντίνος που είναι αμυντικός και δύο επανεντάξεις την προηγούμενη εβδομάδα του Χριστιανίου του Χρήστου και του Αντώνη του Βασιλιάδη που και αυτή μην φανταστείς ότι Σπύρο είναι μεγάλη. Είμαι από 24 μέχρι 26 χρονών έτσι. Έχουν διαγράψει όμως την δικιά τους πορεία. Είναι από 24 μέχρι 26-27 χρόνων, άρα και αυτή δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι έμπειροι ποδοσφαιριστές. Και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που είναι της ηλικίας 15 με 17 χρόνων που πέρυσι ήταν βασική και φέτος θεωρώ ότι θα είναι βασική, να βοηθήσουμε αν δυνατόν έτσι ώστε του χρόνου κάποιοι από αυτούς και τα παιδιά που ανεβαίνουν τα 2-3 από την Ακαδημία, αν δυνατόν ένας ή δύο να φύγουν. Ο στόχος της ομάδας, θα το ξαναπώ, είναι η γρήγορη παραμονή, το καλό ποδόσφαιρο και αν μπορέσουμε να φύγουν από το σύλλογο και άλλα παιδιά σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Εγώ προτού να κλείσω, το συνηθίζω όπου πηγαίνω, στο τέλος κάνω μια ερώτηση ιδιαίτερη. Σε γνωρίζω αρκετά χρόνια, αλλά πλέον σε βλέπω πιο έρημα από ποτέ. Βρήκες εδώ σε εισαγωγικά να μου επιτραπεί την Ιθάκη. Ναι. Το λέω γιατί σε ξέρω τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, δεν θα πω, είναι η πρώτη φορά που θα το πω. Όταν πέρσι ήρθαν η διοίκηση κάτω στο Προσοτσάνι να συζητήσουμε για να με φέρουν προπονητή στην Ευρωκόπη, δεν σου κρύβω και το ξέρεις κιόλας ότι υπήρχαν κι άλλες δύο προτάσεις. Έγινε συζήτηση και μου αρέσαν τα σαράτα λόγια. Και στην ουσία. Κάτι το οποίο στερείται σε άλλες ομάδες. Επέλεξα και έκανα πέρα τις άλλες δύο ομάδες και ήρθα εδώ. Δεν σου κρύβω και είναι η πρώτη φορά που θα το πω ότι όταν επέλεξα να έρθω στην Ευρωκόπη είχα μερικά τηλέφωνα και πού θα πας εκεί και δεν ξέρω τι και τώρα και το άλλο. Είναι δύσκολο ο δρόμος. Δηλαδή... Δεν μιλάω μόνο για την απόσταση των 30 χιλιόμετρων. Έτσι. Ήρθα και αντίκρισα άλλα πράγματα από αυτά που μου είχαν πει. Ένα διοικητικό συμβούλιο απίκο στο γήπεδο σε όλες τις προπονήσεις, ό,τι θέλαμε το είχαμε. Δύσκολα το βλέπεις. Αυτό συμβαίνει και φέτος γιατί η περσινή διοίκηση είναι μαζί με τη φετινή και δύσκολα το βλέπεις αυτό όπως είπες και εσύ, μαζί μια διοίκηση περσινή και φετινή μαζί. Καθόμαστε, συζητήσαμε, τα βάλαμε κάτω, του φύγανε 7 ποδοσφαιριστές πέρσι από την ομάδα, δεν πήραμε κανέναν, κάναμε 2-3 εντάξεις από τα χωριά από εδώ πέρα και ανεβάσαμε 5 παιδιά από την Ακαδημία και είπαμε πάμε με αυτούς, αλλά πάμε για πρωτάθλημα. Κάποιοι να πω ότι γελάσαν, κάποιοι να πω ότι μας κοροϊδέψαν. Το εγχείρημα αυτό πέτυχε παραπάνω από ό,τι πιστεύαμε. Και τα αποτελέσματα είδαμε τα παιδιά που φύγατε όλα και στην ουσία εισαγωγικά κάνουμε περίπατο για να βγούμε στη μεγάλη κατηγορία. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και στον Ακρίτα και στον κόσμο του. Το δραμινό ποδόσφαιρο χρειάζεται τον Ευρωκόπη. Έτσι, τον Ευρωκόπη δεν είναι για να είναι στη β' κατηγορία. Έχουμε συνηθίσει τον Ακρίτα σε άλλες κατηγορίες και σε άλλες καταστάσεις του φιλαθλή του και με την ευχή αυτή να σε ευχαριστήσω και για την όλη συνεργασία που έχουμε αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Το χειρόνιμο τα έργα τα φερθήνω και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλινιμα των αγγέλων των ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύμνη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς, δύναμις. Ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη
και ειρήνη κατεφύλησα. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Στην κάμερα της αγοραγιασπρόγραμμας.gr ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος του Ακρίτα Κάτων Ευρωκοπίου, ο κύριος Καστίδης Βασίλης. Κύριε Βασίλη, χωρίς τους τύπους εγώ θα ήθελα, έτσι γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Έτσι. Καταρχήν, καλή επιτυχία στο έργο σου και σε όλη την ομάδα. Εγώ προσωπικά μέσα σε ένα δήμερο που έχω ανέβει δύο φορές, και το γήπεδο αντίκρισα αλλαγμένο, αλλά βλέπω και μία έτσι, δεν θα το έλεγα όρεξη, θα το έλεγα ακόμα μία επανεκκίνηση. Τι γίνεται εδώ στην Ευρωκόπη, για πες μας. Καταρχήν να ευχηθώ να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά και εμείς και όλοι οι αθλητές γενικότερα με υγεία και εσύ ως ΣΑΕΚ. Σπύρο μου, αυτό που έγινε είναι ότι μπορεί να άλλαξε η διοίκηση σε κάποια πρόσωπα, αλλά να ξέρεις ότι έγινε μια γενικότερη συσπήρωση στην Ευρωκόπη. Παραμένει η παλιά διοίκηση της επάρχησης και μας βοηθάει, γιατί πολλά από αυτά και γενικότερα η ομάδα είναι έργο της προηγούμενης διοίκησης. Με αφορμή λοιπόν και την ιστορική χρονιά που διανύει φέτος ο Ακρίτας, που συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής, προωθήσαμε κάποια αιτήματα στο Δήμο, γιατί ως γνωστόν το γήπεδο είναι δημοτικό στάδιο, και τους είπαμε ότι έχουμε την όρεξη και το μεράκι εμείς να προσφέρουμε εθελοντικά, αλλά θέλουμε και την αρρωγή τους για να γίνουν κάποια έργα βελτίωση στο γήπεδο. Βρήκαμε θετική ανταπόκριση στο πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής και ξεκινήσαμε εδώ και περίπου ένα 20ήμερο, θα έλεγα, κάποια έργα. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου το γήπεδο θα έχει αλλάξει τελείως όψη, θα έχει γίνει πιο σύγχρονο, να το πω, με μεγαφωνικές εγκαταστάσεις στις κερκίδες για αναγγελία συνθέσεων. Θα γίνουν γραφεία τύπου για την ομάδα, για τις συνεντεύξεις, μια του αντιγυρικού συμβουλίου, υποδομές που λείπανε από τον Ευρωκόπη και που θέλουμε να τις πετύχουμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι όλα θα πάνε καλά. Πριν από λίγο λέγαμε με τον Στράτο τον Κουνταξή, τον coach, παρόλο τις ιδιότητες που χαρακτηρίζει τον Ευρωκόπη, έτσι μην ξεχνάμε, είναι μια περιοχή μακριά από τα κέντρα που πάσχουν, μακριά από το ποδοσφαιρικό κέντρο, έχετε καταφέρει όλοι μαζί κάτι το πρωτόγνωρο. Πέρσι 9 παιδιά στις μικτές, 3 παιδιά τελευταία σε ΑΕΚ ΠΑΟ Ξάνθη, άλλα 2 που μεταπηδήσανε πανδρομαϊκό. Τι και γίνεται εδώ, και ένας ακόμα στον ο Σπυριδόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται εδώ στην Ευρωκόπη και τι έχετε βρει αυτό το κουμπί που δεν γίνεται στις άλλες ομάδες, γιατί κακά τα ψέματα, παραδοσιακά ονόματα, εγώ δεν κρύβω πίσω από τις λέξεις, όπως ο Πανδρομαϊκός και ο Προσοτσάνη, οι ακαδημίες τους όχι απλά βαλτώνουν, βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Εδώ όμως στην Ευρωκόπη έχετε καταφέρει κάτι το πολύ θεαματικό. Είναι μια φιλοσοφία που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, η δημιουργία μιας κεντρικής ακαδημίας. Όταν ήμουν στο περιθώριο και υπήρχε και το χειρό ταυτόχρονα, είχαμε πει ότι δεν γίνεται να υπάρχουν τόσες πολλές ακαδημίες και να μην τα τμήματα στελεχωμένα επαρκώς. Επομένως, κάναμε το επόμενο βήμα και καταφέραμε να συστήσουμε μια κεντρική ακαδημία και να μαζέψουμε όλα τα παιδιά του λεκανοπαιδίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα τμήματα να στελεχώνονται επαρκώς, να έχουν πολλά παιδάκια, να δουλεύονται πιο σωστά. Και με την αρρωγή της διοίκησης που ήταν πάντα δίπλα τους και μεγαλούς προπονητές, να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα μετά από κάποια χρόνια φανήκαν. Τον Ευρωκόπη πρωταγωνιστής από την Ευρωκοπήμονα, σε όλες τις ηλικίες που λαμβάνει μέρος. Φανήκανε ακόμα πιο ορατά φέτος που φύγανε τόσα παιδιά με μεταγραφή, και είναι η ικανοποίηση όλων μας αυτό το πράγμα. Και είναι, όπως είπες, κάτι πρωτόγνωρο. Και επειδή το ψάξα λίγο παραπάνω στατιστικά από ερασιτεχνικό σωματείο να φεύγουν κάτω το 18, 5 παιδάκια σε μεγαλύτερες κατηγορίες και δίσε οι 3 ΕΠΑΕ, είναι κάτι πολύ μεγάλο, έτσι, είναι ανεπανάληπτο. Μακάρι, ευχής έργο είναι να συνεχιστεί αυτό, αυτή η παραγωγή ταλέντων. Αυτό θέλουμε, αυτό επιδιώκουμε, με κυριότερο στόχο πάνω απ' όλα, την εύρυθμη και σωστή λειτουργία της Ακαδημίας. Γιατί κακά τα ψέματα, αν κρατούσες όλους αυτούς και έπαιρνες και άλλους 2-3 καλούς παίκτες, πήγαινες για πρωτάθλημα. Σπύρο μου, αλλά προανέφερες κάτι ότι λόγω ίσως της απόστασης, λόγω των καιρικών συνθήκων, έχουμε αυτό το μειονέκτημα που ίσως δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Δεν ξέρουμε μελλοντικά τι θα γίνει. Μακάρι, εγώ θα πω το άλλο, να φεύγουν παιδιά και ας μην ανέβει ο Ακρίτας κατηγορία. Ας είναι εδώ και να μπορεί να αξιοποιεί τα ταλέντα και να δίνουν ευκαιρία σε νέα παιδιά να δείξουν το ταλέντο τους και να κάνουν το βήμα παραπάνω. Προσδοκίες του φετινού Ακρίτα. Προσδοκίες του φετινού Ακρίτα. Λοιπόν, για να μην κρυβόμαστε, εμείς θέλουμε να παραμείνουμε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την παραμονή και σε συνεννόηση με τον προπονητή που έχει την ίδια φιλοσοφία, να δώσουμε όσο το δυνατόν χρόνο συμμετοχής περισσότερο σε νέα παιδιά και να αναδείξουν το ταλέντο τους. Και ταυτόχρονα να βγάζουμε. Γιατί θεωρούμε ότι μια ομάδα
δεν έχει τμήματα υποδομής, είναι γίγαντας με ξύλινα πόδια, Σπύρο. Δεν έχει μέλλον. Αν δεν μπορείς να παράγεις από πίσω ποδοσφαιριστές, δεν μπορείς να έχεις μέλλον. Και όπως είπες, από τη Δράμα για να έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής να έρθει να παίξει στον Ευρωκόπη, να κάνοντας 100 χιλιόμετρα την ημέρα πάνε έλα, είναι κάτι πολύ δύσκολο και δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να γίνει αυτό. Έτσι. Είναι κουραστικό γιατί έτσι. Παρόλο που εγώ σε δύο μέρες που ανέβηκα δύο φορές, να σου πω την αλήθεια, ψιλοκουράστηκα λίγο. Αλλά είπα... Κουράστηκες και τα έξοδα, να μην κρυβόμαστε, είναι και αρκετά. Τα έξοδα είναι, έτσι, είναι πολλά. Επομένως, βάσει όλων αυτών των στοιχείων και των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στην περιοχή, καταλήξαμε σε αυτό το στόχο, βαδίζουμε πάνω σε αυτό το πλάνο και προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Πρώτη τελευταία ερώτηση, είπες προπονητής, εμείς αλλιέψαμε πριν από λίγο ότι σε εισαγωγικά ο Στράτος Κονταξής τελικά βρήκε την ποδοσφαιρική του Ιθάκη, γιατί εγώ τον ξέρω όπως και εσύ αρκετά χρόνια και τον είδα τόσο ήρεμο τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ευρωκόπη. Είπε χαρακτηριστικά ότι η ντομπροσύνη των ανθρώπων εδώ στην Ευρωκόπη ήταν αυτό που του κέντρισε το ενδιαφέρον. Τι σχέση υπάρχει μεταξύ προπονητή και διοίκησης? Θα σου πω κάτι απλό, για που θα ίσως υποδηλώνει για το κλίμα που υπάρχει μεταξύ διοίκησης και Στράτου. Το πρώτο πράγμα που κάναμε 10 λεπτά που εκλεγήκαμε ήταν να κάνουμε ραντεβού με το Στράτο για να ανανεώσουμε. Ξέρω. Πιστεύω ότι αυτό τα λέει όλα για την εμπιστοσύνη που υπάρχει προς το πρόσωπο του Στράτου και το καλό κλίμα που διατήρησε ο Στράτος μέσα στα αποδυτήρια. Ήταν κάτι που το πιστώνεται, πέρα από την καλή πορεία, την έξοχη πορεία που είχε πέρσι, ήταν και η δημιουργία ενός οικογενειακού κλίματος μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως ξέρουν όλοι όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο, ότι αν υπάρχει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Συνηθίζω να κλείνω τις συνεντεύξεις με ιδιαίτερες ερωτήσεις. Βασίλης Καστίδης, ξέρω χρόνια. Θα έλεγα οι ιδέες σου είναι πρωτοποριακές για νέο άνθρωπο που έχει εμπλακεί αλλά και παίζει χρόνια και είσαι χρόνια στα διοικητικά του ποδοσφαίρου. Δεν πρόλαβα να σε δω. Έμαθα ότι πήρες Μπατανόβουρτσα, έφτιαξε εδώ το γήπεδο. Δεν συνηθίζεται για πρόεδρο. Τελικά, τι είναι ο Βασίλης Καστίδης? Κοίταξε, αυτό λίγο θα ήθελα να αφήσουμε όσον αφορά το προσωπικό στην άκρη, γιατί σαν διοίκηση κάναμε όλοι το ίδιο. Δεν έπιασε μόνο ο Βασίλης την Πατανόβουρτσα και θεωρώ ότι όταν είσαι σε ένα αεραστεχνικό σωματείο πρέπει να είσαι αποφροντιστής μέχρι πρόεδρος. Και να μην σκορίνει και οι υπόλοιποι, έτσι. Ναι, εννοείται. Πρέπει ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του όπως και όποτε νομίζει και με ταυτόχρονα και πολύ προσωπική δουλειά να μπορέσουν να προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι σε αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Υπάρχουν στη διοίκηση όλα τα παιδιά, όλοι οι συνεργάτες. Καταρχήν δεν έχουμε τίτλους. Τίτλοι είναι υποθετικοί σε εμάς. Μπορεί να εμφανίζομαι εγώ σαν πρόεδρος, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται επί κοινού με όλους όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση. Είμαστε πολύ τυχεροί λοιπόν γιατί όλοι έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις, την ίδια φιλοσοφία και προσπαθούμε όλοι για τον κοινό στόχο, τον κοινό σκοπό. Εγώ κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο του Ακρίτα, γενικότερα στο δραμηνό ποδόσφαιρο που ανήκουν στη δύναμη της ΕΠΣ, να έχουν μια χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς, το καλύτερο επιθυμητό για τις ομάδες τους και μια προσωπική ευχαριστία προς εσένα, γιατί όπως είπες, προανέφερες, ήρθες δύο μέρες, ήρθες για να καλύψεις ένα γεγονός με μεγάλη σημασία εδώ για μας, για τον τόπο μας, το φιλικό που έγινε μεταξύ του ΠΑΟ και της Ξάνθης και στέκεσαι αρρωγός σε ό,τι και να σου ζητήσουμε. Σε όποια προσπάθεια για να κάνουμε, την προβάλλεις όμορφα και όπως πρέπει μέσα από το site σου. Πιστέψε με, αρκεί να υπάρχει ώρα, γιατί ξέρεις, συζητάμε συνέχεια μαζί, οικογενειακές υποχρεώσεις, επαγγελματικές, αρκεί να υπάρχει ώρα, είναι ευχαρίστηση όλων των ποδόσφαιρων. Και καλά θα κάνουν για, ας πούμε, η δικιά μου παράκληση, να μην υπάρχουν δυσκολίες από τρίτους, από τέταρτους, από οποιοδήποτε άλλους, σε όλους αυτούς που πραγματικά αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Πλέον το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, σου πήρε, το έθεσε λίγο σωστά. Είναι όποιος ασχολείται είναι ήρωας πλέον. Το χόμπι, είτε παράγοντας που θα ασχοληθεί μια αεραστεχνική ομάδα, είτε κάποιος δημοσιογράφος από οποιοδήποτε πόστο και μετερίζει, είναι ήρωας. Γιατί αυτό απαιτεί προσωπικό χρόνο, οικογενειακό χρόνο, χρήματα και δεν είναι εύκολο να το κάνει. Επομένως, αυτό που λες ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους που ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, είναι κάτι που πρέπει να είναι δεδομένο. Εμείς με την ευχή να δούμε τον Ακρίτα ξανά ψηλά, είναι κάτι που το ανέφερα και πριν με το Στράτο. Και να κλείσουμε. Η θέση του Ακρίτα φυσικά και δεν είναι στη β' κατηγορία, είναι ξανά στις κορυφαίες θέσεις. Να κλείσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία χωρίς τραυματισμούς στον Ακρίτα. Σας ευχαριστώ πολύ και εσένα με καλή χρονιά.
την κάμερα της όραγιας sportdramas.gr, ο ποδοσφαιριστής του Ακρίτα Κάτων Ευρωκοπίου, ο Κωνσταντίνος Μάστος. Φίλε Κωνσταντίνε, καλή χρονιά, με υγεία. Αλφα κατηγορία ποδοσφαίρου, ο γίγαντας του λικανοπεδίου επιστρέφει. Τι περιμένουμε να δούμε φέτος? Θα δούμε έναν Ακρίτα δυνατό. Θα αποδείξει ότι άδικα πέρσι έπεσε στη β' κατηγορία. Είμαστε μια δυνατή ομάδα και το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε. Το κάνουμε. Προσδοκίες των ανθρώπων που Ακρίτα μέχρι πιθανόν? Να κερδίσουμε το πρώτο και το τελευταίο, όποιο είναι, να δώσουμε το καλύτερο μας αυτό. Τέλεια. Κάποιο συγκεκριμένο. Εδώ στην Ευρωκόπη και με τον πρόεδρο και με τον προπονητή είπαμε πριν από λίγο ότι συμβαίνει κάτι το εξής θαυμάσιο. Νέοι ποδοσφαιριστές φεύγουν, αν και τον Ευρωκόπη βρίσκεται μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων και το κέντρο του δραμινού ποδοσφαίρου που είναι η Γράμμα. Έτσι. Στην ουσία, σε εισαγωγικά, να μου επιτραπεί έκφραση, είναι απομονωμένο το λικανοπαίδιο από όλους, αλλά καταφέρνει κάτι το οποίο δεν το καταφέρνει το κέντρο. Να φεύγουν νεαροί ποδοσφαιριστές από εδώ και να στελεχούν μεγάλες ομάδες. Τι ακριβώς γίνεται στις ακαδημίες? Υπάρχει πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες, καλοί προπονητές και γενικά εδώ υπάρχει πολλά παιδιά από τις ακαδημίες και από παλιά, δηλαδή έτσι είναι. Δείχνουμε ότι είμαστε καλοί. Φυσικά και το δικό σου όνειρο είναι να αφήσεις τον Ακρίτα σε εισαγωγικά για παραπάνω κατηγορία, εμείς το ευχόμαστε. Και μάλιστα εγώ εξεπλάγιν, γιατί μόλις μου είπες το επίθετο δεν σε θυμόμουν και μόλις μου είπες το Πασχάλιο γιος έμεινα. Σε θυμάμαι πολύ μικρό, που είχαμε κάποια συζήτηση με τον πατέρα σου. Εγώ να ευχηθώ τον Κωνσταντίνο να εκπληρώσει όλα τα όνειρα και μέσα από το πρόσωπο το δικό σου να ευχηθώ και στην ομάδα καλή επιτυχία χωρίς τραυματισμούς, γιατί κακά τα ψέματα οι τραυματισμοί αποτελούν τροχοπέδι και δεν αφήνουν και τον εκάστοτε προπονητή να κάνει δουλειά του. Καλή χρονιά, με υγεία και καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, φίλε.